Παρουσίαση λοιπόν του νέου Passat εδώ στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, στην περιοχή της Έδιψου. Ένα αυτοκίνητο που συνεχίζει την μακρά παράδοση της Volkswagen στη μεσαία κατηγορία. Παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό με ακόμα περισσότερη ποιότητα, ιδιαίτερα στον τομέα της διασυνδεσιμότητας, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, με το ίντερνετ να είναι μέσα στο αυτοκίνητο και για τους 4 επιβάτες ξεχωριστά, ενώ ταυτόχρονα έχουν βελτιωθεί πολύ όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκίνητου. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνουμε την καινούργια τελείως εφαρμογή στους προβολείς, που είναι LED ακόμα και οι προβολείς, κάτι το οποίο σημαίνει όχι μόνο αισθητικά αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και περισσότερο φωτισμό, που είναι το πιο σημαντικό. Οι κινητήρες είναι τελείως καινούργιας τεχνολογίας, ναι μεν TSI, αλλά είναι τελείως διαφορετικά μπλοκ, άλλη σχεδίαση εσωτερικά και πάρα πολλές λεπτομέρειες που δείχνουν ότι η Volkswagen έχει προχωρήσει σε κάτι ακόμα καλύτερο από πλευράς αντοχής και αξιοπιστίας από τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος. Εδώ ένα χειμωνιάτικο βροχερό πρωινό στα περίχωρα της Έδιψου. Το νέο Passat μπορεί κανείς να μιλάει αρκετή ώρα αναλύοντας τα συστήματα που έχει για την έγκαιρη προειδοποίηση του οδηγού και την άμεση επέμβαση του αυτοκινήτου στο να μείνει στη σωστή πορεία. Αυτά βέβαια, περισσότερο πληροφορία μπορείτε να έχετε μόνο αν πάτε και επισκεφτείτε τις εκθέσεις της Volkswagen, όπου εκεί διεξοδικά μπορεί ο καθένας να ξαναγηθεί στα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και βέβαια στις δυνατότητες επιλογής κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου. Μην ξεχνάμε και τη μακρά παράδοση με τα πετρελοκίνητα Passat. Ο χώρος αποσκευών είναι ακόμα μεγαλύτερος κατά 20 λίτρα σε σχέση με το παρελθόν, ένα από τα μεγαλύτερα port bagage σε αυτοκίνητο παραγωγής αυτής της κατηγορίας. Μας δόθηκε δυνατότητα να οδηγήσουμε και τις δύο εκδόσεις ως προς τους κινητήρες πετρέλαιο και βενζίνη, όπως είναι αυτό εδώ τώρα. Και μάλιστα σε όλες τις συνθήκες, γιατί είχαμε και τα καιρικά φαινόμενα. Εδώ λοιπόν στην Έδιψο, όπου τα θερμά λουτρά, και βλέπετε εδώ συνεχώς όπου κινείται κανείς, επικρατούν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου είναι προχωρημένα σε σχέση με το παρελθόν και βέβαια οι μέσοι οδηγοί που δεν έχουν την εμπειρία των ακραίων καταστάσεων είναι περισσότερο ωφελημένοι από αυτές όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν περάσει στο αυτοκίνητο. Ο μέσος οδηγός αντιλαμβάνεται μόλις οδηγήσει λίγο το αυτοκίνητο την ευστάθεια που μπορεί να κρατήσει σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά σε οδικά δίκτυα σαν αυτό της χώρας μας, με τα πολλά προβλήματα συντήρησης που έχει. Έχουν πουληθεί 22 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Κατά μέσο όρο, περίπου 500.000 καλύτερο αυτοκίνητο που έφτιαξε ποτέ η Volkswagen. Βασικά αυτό που κάνει είναι να σου δείξει ότι πρέπει να βάλεις την ταχύτητα στην όπιστα, πατάς ένα κουμπί και μπορεί να έχεις κοντό, μπορεί να έχεις μακρύ. Αυτό που έχει σημασία είναι το αυτοκίνητο στην ουσία. Σκέφτεται για το πρέπει. Είπατε. Ανεξάρτητα από το μήκος του κάτω. Ανεξάρτητα.
Βεβαίως πρέπει να έχεις το χώρο, αν δεν βρεις αυτό. Εντάξει, αυτό το υπολογίζει και γίνεται με μια κάρτα. Παρακολουθούμε πως στρίβει το τιμόνι εντελώς μόνο του με βάση το αυτόματο σύστημα. Ο οδηγός δεν ακουμπάει τα χέρια του καθόλου στο τιμόνι. Emergency assist watches the distance to traffic in front and holds the lane. Emergency assist brakes the vehicle safely down to a standstill. Of course, the driver can overrule the system and take over control at any time. Keeps control in case of medical emergency. Emergency assist. Sets automatically and holds the vehicle in the lane. The traffic jam assist brakes automatically, even down to a standstill, and continues after a short stop. The vehicle remains in the center of the lane or learns the preferred driving line. Of course, the driver can take over at any time and overrule the system. Driving through the traffic jam without any stress with the traffic jam assist. Και είναι με προβολή, είναι με τεχνολογία προβολής. Επίσης και εδώ έχουμε 1100 lumens, είναι με 32 LED τα flash και το βασικό είναι ότι και εδώ είναι μια αντικαταστάσιμη μονάδα LED, οτιδήποτε χάσει. Όσον αφορά στα πίσω φώτα έχουμε επίσης LED, δύο ειδών επίσης, αυτά είναι όλα μέχρι το comfort line. Και στο Highline έχουμε αυτή τη νέα γραμμή, στην οποία αυτό που δεν υπάρχει τώρα για πρώτη φορά παρουσιάζεται είναι ότι αλλάζει η γραμμή όταν φρενάρεις, δηλαδή αλλάζει το σχήμα. Προσφέρεται μόνο τετρακίνητρο και DSG 7 ρισμά. Αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη καινοτομία για αυτό το αυτοκίνητο, με 5,3 λίτρα δίζελ στα 100 χιλιόμετρα. 4 πόντους περισσότερο χώρο και 21 λίτρα περισσότερο χώρο στο μοντέλο από μια μεριά, αλλά και συγχρόνως με την Volkswagen. Όλα τα αυτοκίνητα, από τη στιγμή που βάζεις είτε το δικό σου το κινητό και μέσω του δικού σου κινητού επικοινωνεί με το ίντερνετ, είτε με μια κάρτα αυτόνομη που βάζεις στο αυτοκίνητο, πλέον έχει επαφή με ένα site, ας το πούμε, της Volkswagen σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό αρχίζει να σου δίνει διάφορες πληροφορίες τόσο για το ίδιο σου το αυτοκίνητο, κρατώντας και όλο το ιστορικό του αυτοκίνητου σου και αν θέλεις, όταν το πουλάς σε κάποιον άλλο, μεταφέρεις αυτή την ιστορικότητα στον επόμενο αγοραστή, αλλά και έχεις διάφορα applications κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Αυτά είναι μια πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο, περισσότερο σύντομα μόλις το οδηγήσουμε σε ένα διεξοδικό κατά τα γνωστά test drive.